Αυτό που λέγαμε για πριν. Είναι ο πρώτο βουλευτή στην Καρδιολογή με μια διαφορά τροπαθική όσο το αυτά πρέπει να δεν αν ακόμα από το κόμμα, δεν θα ρίξω ποτέ την κυβέρνηση. Ποτέ, μην το κάνετε. Να μην έχω την ελευθερία τη σκέψη, δεν μπορώ να το σκεφτώ, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Θα τα λέω και θα ισχυρίζουμε ότι όποιο κολλήσει με τι πράξει του να βλάψει τον τόπο, τι όλοι θα κάνει. Μάλιστα. Η Νίκη Αποκίδη λέει τι θα γίνει το αεροπλάνο που θα πάει από τα Σκόπια στην Κέρκυρα με την ονομασία Μακεδονία. Θα αντιδράσει κανεί. Λοιπόν, καταλήγοντα μία φράση, κύριε Ιβαλιώτη, για να κλείσουμε, διότι έτσι αντλήθηκε ο χρόνο. Θέμα. Πολύ σημαντικά. Επί 15 χρόνια, 125 χώρες αναγνώρισαν τα Σκόπια με το σκέπτομα τη Ιδονία. Θα διαφωνήσω ο φίλος μου ο Κώστας, αλλά εμένα δεν με τρέχει. Εσύ δεν την ονομασία. Αλλά προτιμώ Βόρεια Μακεδονία, υπάρχει ένα γεωγραφικό προορισμό, παρά σχέση Μακεδονία. Το 8% είναι. Το 15% είναι το ευχαριστώ. Τα κρυφά απόλυτα του Βουλγαρίου. Εγώ προτιμώ το όνομα Βαρδάσκη για τα Σκόπια που είχε εντοπίσει μόνο ο όνομα μου το 45. Και διαρωτώ με, αν στη θέση του Καραμαλή τον Ερντογάν θα δεχόταν ποτέ να προσγειωθεί ένα τέτοιο αεροπλάνο στην Κέρκυρα. Θυμάστε τι έκανε ο Ερντογάν μπροστά στον Ισραηλινό διπλό, πέταξε το μικρόφωνο και έφυγε. Θυμάστε τι έκανε ο κύριο Καραμαλή μπροστά στον Σρέντερ, μπροστά στον Πούτιν και μπροστά στον Ομπάμα. Αυτά είναι μηνύματα διεθνώς, βάσιμο πολιτική και αυτά που είναι πάρα πολύ. Κύριε Βαγενά, κύριε Βαγιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε και πάλι μαζί την Δευτέρα, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Να είστε όλοι πολύ καλά.